Τι ωραία, τι χαρά. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν τον ήξερα. Εννοώ, τον ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Ποτέ. Και όπως και όλοι εσείς φαντάζομαι, τον βλέπετε και σας είναι πολύ συμπαθής και αγαπητός. Έχεις κάτι, ρε Σηκωστή. Έχω κοκκινήσει τώρα. Άντε, βέβαια. Με μοιάζει, λέει, με τον Άγιο Βασίλη. Μπορεί και αυτό, λίγο. Μπορεί, ναι. Ναι. Α, δεν είναι όμως. Είναι τα μάτια σου τα γελαστά, το χαμόγελό σου, το φωτεινό. Κάτι από την ψυχή σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν της το λέω πρώτη φορά. Όχι, εντάξει. Το έχω ακούσει και δεν ξέρω τι είναι αυτό που εκπέμπω. Ήσουν πάντα ένα γλυκό παιδί που όλοι θέλανε, ξέρεις. Ναι, αν με τσατίσεις βέβαια γίνομαι και λίγο άγριος, αλλά εντάξει. Καλά, έτσι πρέπει. Τι να γίνει, δηλαδή. Να μην βάζουμε και όρια και όχι, να αρχίσει ο καθένας. Όχι, χρειάζεται. Τώρα τι, τον Άι Βασίλη να σεβόμαστε. Λοιπόν, σε έχουμε γνωρίσει το ευρύ κοινό μέσα από το ρόλο του ιερέα. Και διαβάζοντας το βιογραφικό σου, διαπίστωσα ότι εσένα σ' αρέσει να ακούς και πριν κάνεις αυτό το ρόλο. Ναι. Εκκλησιαστικούς ύμνους, τροπάρια. Τώρα, ακούς ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ακούω ραδιόφωνο της Εκκλησίας, βάζω στο ίντερνετ και ακούω ψαλμωδίες, βυζαντινούς ήχους. Νομίζω ότι καθαρίζει το μυαλό μου. Σε ηρεμία. Σκέφτομαι πιο καθαρά, μάλλον. Από μια οικογένεια χριστιανική πολύ. Πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε στην παπαδάκι και ναι, τέτοια. Ναι, ήμουν παπαδάκι, πήγαινα στην εκκλησία. Δεν ήταν από τις οικογένειες που λες ότι πρωί, μεσημέρι, βράδυ τη βγάζουμε μέσα στην εκκλησία. Όχι, κανονικά όπως μεγαλώναμε τότε η δικιά μου η γενιά. Αυτό. Και νομίζω ότι αν το έχεις και στο μυαλό και ό,τι ζητήσεις έρχεται, νομίζω ότι ουσιαστικά το έχω ζητήσει όλο αυτό και με τον παπά. Χωρίς να το. Έλατε, υποσυνείδητα, ναι, το ότι εσύ ζεις αυτό και έρχονται και σου κάνουν μια πρόταση σε μια σειρά με τόσο μεγάλη επιτυχία για να κάνεις τον παπά. Τον παπά. Όπως και η ταινία του με το Δείπνο του Βοσκού, που και εκεί είναι θρησκευτική. Σωστό και αυτό. Και η επόμενη ταινία που θα πούμε μετά. Α, με ναι, την Παναγία. Ποια ταινία, πες το μου. Η ζωή της Παναγίας, που θα γυριστεί πρώτα ο Θεός τον Οκτώβριο, του Γιάννη του Στραβόλεμου, και έχει να κάνει με τη ζωή της Παναγίας μετά τη Σταύρωση του Χριστού. Δηλαδή έρχονται και δεν είναι. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν πηγές για το τι έγινε. Γιατί Μαγδαληνή ξέρουμε κάτι πηγές και κάτι μύθος, ότι πήραν με ένα καράβι στη Νότια Γαλλία. Ναι. Για την Παναγία τι λέει το story της ταινίας. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Καλά, είναι και ο Ντάνος αυτή, δεν είναι πως ρωτήσουμε φαίνεται και τον ο Γιώργος ο Ντάνος θα μας πει. Δεν θα σας πει. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος να είναι πιο σφιχτός από μένα. Ποιο, καλύτερο που είσαι. Λοιπόν, να μας πεις κάτι παραπάνω. Τώρα που είπα και για τον Γιώργο Αγγελόπουλο και σένα, επίσης στο βιογραφικό σου διάβασα ότι είχες μια εμπειρία. Σχεδόν θαύμα. Mm-hmm. Θαύμα. Εγώ για θα το έλεγα θαύμα. Ξέρεις, μιλάω για αυτό που είχες κάτι και πήγες να βγάλεις μια ακτινογραφία ή πριν. Ναι. Για την, πριν από την ακτινογραφία έγινε το θαύμα. Πριν από την ακτινογραφία πήγαινα στους Αγίους Ισιδώρους, στον πατέρα Δημήτριο και σου. Τον πατέρα που έγινε όλη φασαρία και έχει φύγει τελικά από το εκκλησάκι. Από όσο ξέρω, ναι, είναι κάπου αλλού αυτή τη στιγμή. Που είναι και πνευματικός του Αγγελόπουλου, γι' αυτό. Ακριβώς. Πήγαινε και κάποια στιγμή έβγαζε και τα διαστήματα του Σταυρό και σταύρωνε τον κόσμο, δηλαδή τους ευλογούσε. Ναι. Και κάποια στιγμή σταυρώνει και εμένα. Έχει κολλήσει ο Σταυρός στην πλάτη μου για 20 λεπτά. Δηλαδή, συγγνώμη, έχει αφήσει ο πατέρας στο Σταυρό ναι. Και ο Σταυρός δεν πέφτει χωρίς να τον κρατάει. Μεταλλικός Σταυρός και αρκετά μεγάλος. Δεν μιλάμε για σταυρουδάκι μικρό, αρκετά μεγάλος και βαρύς. Και δεν πέφτει και μου λέει: θα πας να κάνεις μια ακτίνα σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, κόλλησε πίσω στην πλάτη, σε αυτό εδώ το σημείο, κάνει μια ακτίνα. Και όντως, μετά από δύο μέρες κάνω την ακτίνα, την πηγαίνω στην κυρία Θανασιάδη, την γιατρό μου, η οποία μέσωσε, και μου λέει: μπαίνεις σε δύο μέρες για χειρουργείο. Τι είχε. Βρήκαν μια κίστη που αν τα άφηνα, θα μπορεί και να μην ήμουν εδώ αυτό το δύο, αυτή τη στιγμή. Πραγματικά θαύμα είναι ναι. Αυτό. Ναι. Άλλαξες πράγματα στη ζωή σου μετά από αυτό? Όχι. Όχι σε σχέση με το θαύμα, σε σχέση με το πώς ζεις, αν... Όχι, νομίζω πάντα ζούσα τη ζωή μου σαν να είναι η τελευταία στιγμή που λέμε. Δηλαδή, ζω το τώρα, ζω το σήμερα, χωρίς να ξέρω τι θα με βρει αύριο, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε. Οπότε, ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι. Θέλω να δούμε ένα βίντεο από τα ωραία του Τάσου Πιμπισίδη. Γιατί ο Κώστης είναι και από τη Ρόδο και από την Κρήτη. Έχει μια ζωή που πολλοί δεν την ξέρουμε. Πάμε να δούμε τα βασικότερα χαρακτηριστικά της ζωής του. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. Μάλλον αυτή τη στιγμή που παίζει το συγκεκριμένο βίντεο, ο Κωστής Αβιδάκης νιώθει κάπως αμήχανα. Και αυτό γιατί από μικρός μέχρι και σήμερα δηλώνει πολύ πολύ ντροπαλός και ας αποφάσισε τελικά να γίνει ηθοποιός. Το θέατρο τον βοήθησε να ξεκλειδώσει, να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του και να το σήμερα μπροστά στα φώτα και τις κάμερες. Ποιος είπε όμως ότι έφτασε εύκολα και γρήγορα μέχρι εδώ? Η ζωή του τα έχει όλα και αυτές είναι οι πιο γεια σου στιγμές της.
Τα ανέμελα παιδικά του χρόνια έχουν ως background το νησί της Ρόδου. Η αγάπη του για το θέατρο ξεκίνησε από την προεφηβεία, τότε που έστειλε παραστάσεις στη γειτονιά και έβαζε για εισιτήριο ένα μπισκοτάκι ή ένα αναψυκτικό. Έτσι έκανε και το κέφι του και κέρδιζε και το γλυκάκι του. Εξάλλου λάτρευε τα γλυκά. Όταν ήταν 12 ετών, ήταν 120 κιλά, όπως έχει πει στο παρελθόν. Θυμάται ακόμα το ζαχαροπλαστείο στη γειτονιά του, από που κάθε πρωί έπαιρνε πηγαίνοντας στο σχολείο 2 σοκολατίνες και 2 τυρόπιτες. Οι υπερβολές όμως του έφεραν σοβαρά προβλήματα υγείας που τον αφύπνισαν και έχασε γύρω στα 30 κιλά μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα με τα κόκαλά του. Λίγο αργότερα, στα 14, ξεκίνησε να εργάζεται. Πρώτα στην Αμυγδαλιά, το εστιατόριο του θείου του στη Ρόδο, και έπειτα, μεγαλώνοντας, συνέχισε να δουλεύει σε ξενοδοχεία, βενζινάδικα και μπαρ, μέχρι που απέκτησε το δικό του μπαράκι. Το Alter Ego. Έτσι λεγόταν το μπαρ που έστησε στη Ρόδο και εκεί σέρβιρε και τα έπινε για 12 ολόκληρα χρόνια. Το μπαρ του, βέβαια, λειτουργούσε τους μισούς μήνες του χρόνου. Τους υπόλοιπους γυρνούσε όλο τον κόσμο με στόχο να δει όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη μπορεί. Και μπορεί να μεγάλωσε στη Ρόδο, αλλά η καταγωγή του είναι από τα Σφακιά. Δεν πατάει όμως το πόδι του εκεί ούτε για πλάκα. Η οικογένειά του έφυγε εξαιτίας μιας βεντέτας και ο Κωστής δεν θέλει να ανακατεύει το παρελθόν, οπότε οι κριτικοί φίλοι του είναι από μακριά και αγαπημένοι. Τον αγαπήσαμε μέσα από το ρόλο του στις Άγριες Μέλισσες. Για να γίνει τελικά ο παπάς Γρηγόρης, πέρασε από 4 castings. Και αφού τον πήρε το ρόλο, είχε άλλη μια πρόκληση να αντιμετωπίσει. Ο σκηνοθέτης του ζήτησε να βάλει 15 ολόκληρα κιλά. Και έδειξε τόσο ζήλο για το καλό του ρόλου, που πήρε τελικά 20. Το μόνο που δεν χρειάστηκε ήταν να αφήσει γένια. Τα μουσια του τα έχει πάνω από 20 χρόνια και φοβάται ότι αν ξυριστεί, δεν θα αναγνωρίζει τον εαυτό του. Όπως τελικά φάνηκε, ήταν τόσο καλό στο ρόλο του που κάποιοι φάνες της σειράς που συναντούσε στον δρόμο του τραβούσαν τα μουσια για να δουν αν είναι αληθινά. Άλλοι του έχουν ζητήσει ακόμα και να τους παντρέψει, να τους βαφτίσει το παιδί, να τους κάνει ένα τρισάγιο, έναν αγιασμό, κάτι. Την ευχή σου, Κωστή. Χάσες όμως τα κιλά. Τι ωραίο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Τάσο Βιμπισίδη. Ευχαριστούμε. Το θέλω το βίντεο αυτό. Φυσικά. Ευχαριστώ. Κόψτε σε ένα στικάκι. Λοιπόν. Τα χάσα τα κιλά, ναι. Πώς το έκανες? Δίαιτα. Όταν κάνεις κάτι, κάνεις αυστηρό ή έχεις όχι, μέτρο όχι, και ούτε σε διάρκεια μέτρο, ούτε έχω. Ειδικά στο φαγητό δεν έχω καθόλου μέτρο. Το καταλάβαμε. Από τις δύο σοκολατίνες και δύο τυρόπιτες. Δεν πήρες μία νουγκαντίνα, μία σοκολατίνα? Όχι, ήταν ειδικές οι σοκολατίνες και ήταν πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή ήταν κόλαση. Ψυχόραφε. Φάνηκε. Ναι. Τώρα που λέμε κόλαση, πιστεύεις ότι υπάρχει κόλαση παράδεισος? Πιστεύω ότι υπάρχει, ναι. Και δηλαδή, παράδεισος και κόλαση. Μετά το θάνατό μας κάποιοι πάμε κόλαση? Κάπου πάμε, κάτι υπάρχει εκεί πάνω. Ό,τι πιστεύει ο καθένας. Μπορεί να είναι και τιμωρητικό αυτό το κάτι? Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι τιμωρητικό. Είναι... Πιστεύω ότι τις αμαρτίες μας πρέπει να τις πληρώσουμε. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πληρώσουμε ό,τι κακό έχουμε κάνει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και αμαρτίες είναι ένα πράγμα σχετικό. Αμαρτία, ας πούμε, τι θεωρείς ότι είναι? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ακόμα και εγώ και εσύ και όλοι μας, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι όλοι κάνουμε είτε μικρή αμαρτία είτε μεγάλη. Νομίζω ότι μέσα μας ξέρουμε αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Θέλω να σε ρωτήσω, αμαρτία θεωρείς ότι είναι να κάνουμε κάτι που θα βλάψει έναν άνθρωπο δίπλα μας? Νομίζω πως ναι. Είναι. Ή αμαρτία μπορεί να είναι και ο τρόπος της ζωής μας που δεν βλάπτει κανένα? Εξαρτάται. Νομίζω ότι για μένα περισσότερο είναι να μην βλάψω το διπλανό μου. Δηλαδή, μην... αν εγώ είμαι εξόλης και προόλης και θέλω να ζω. Είμαι αμαρτωλή. Νομίζω ότι είναι επιλογή σου και οι επιλογές μας θα κριθούν κάποια στιγμή από εκεί που πρέπει να κριθούν. Αν εσύ αισθάνεσαι καλά και νιώθεις καλά, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αμαρτία. Και αν δεν ενοχλείς κάποιον, αν δεν πειράζεις κάποιον, αν δεν σκοτώνεις κάποιον. Αν ναι, δεν, αν δεν έχει βάρος αυτό σε κάποιον, σε κάποιον άλλο. Άλλο. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Και αυτό που λέει και ο Σάρτρ, ότι η κόλαση είναι άλλη. Δηλαδή αυτό που ζούμε. Mm. Μας φέρνει την κόλαση, δεν χρειάζεται να τη δούμε. Μας ζούμε στην κόλαση. Τελευταία χρόνια ζούμε στην κόλαση. Ναι, με αλλά έναν τρόπο. Φυσικά. Νομίζω ότι πάντα ζούσαν, γιατί σκέψτε ότι έχουν περάσει και προηγούμενες γενιές. Ναι. Εμφύλους, πολέμους, παγκόσμιους, πρώτος, δεύτερος. Δεν ήταν εύκολα. Φτώχες, πείνες. Ναι, για κανένα. Κόλαση για κανένα, ήταν. Βέβαια. Αλλά τώρα έρχεται το Πάσχα. Εσύ, που είσαι ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος, με αυτή την υπαρξιακή βάση. Δεν είμαι πνευματικός, αμαρτωλός είμαι κι εγώ. Τι δεν πιστεύεις? Όχι. Έχω πολλά χρόνια να νηστεύσω. Σε έφερα σε δύσκολη θέση. Όχι καθόλου. Λέω αλήθεια. Γιατί δεν νηστεύεις? Γιατί πρέπει να αισθανθώ εγώ καλά για να το κάνω. Αν δεν είμαι έτοιμος, νομίζω ότι δεν θέλω να το κάνω και δεν πρέπει να το κάνω. Καλά, ναι. Ναι. Δεν μπορείς να πιεστείς, βέβαια, τόσο άμα δεν μπορείς να... Είναι αυτό που λέμε να το θέλεις για να το κάνεις. Δηλαδή,
να το θέλεις. Ναι. Πες μου, δεν πας στα Σφακιά, τα αγαπάω εγώ τα Σφακιά. Είναι τόσο ωραία και όμορφη. Ναι, είναι, να πω ότι υπάρχει μια... Είστε ξανθοποί, αν και εσύ... Ναι, κριτικό. Ναι. Από τον ένα γονιό είσαι κριτικός. Είμαι από προπάπου. Από την πλευρά του μπαμπά, Σαβιδάκης. Οι Σφακιανοί είναι ξανθοποί, δεν είναι, μελαχρινοί. Είναι. Είμαστε πιο ανοιχτόχρωμοι. Ναι. Δεν πάω στα Σφακιά, είναι χιούμορ το περισσότερο ότι δεν πάω, γιατί όντως έχει ακουστεί ότι υπάρχει βεντέτα. Δεν πάω γιατί δεν έτυχε να πάω ποτέ, ενώ έχω πάει πολλές φορές στην Κρήτη, έχω δουλέψει στα Χανιά πάρα πολλά χρόνια. Δεν έτυχε ποτέ να πάω στα Σφακιά. Και είναι ένα ψηλό παιχνιδάκι χιούμορ ότι δεν πάω για τη βεντέτα κι αυτά. Είναι αγαπημένα τα Σφακιά. Ναι. Και η Κρήτη είναι πολύ ωραία. Και είναι και τόσο διαφορετική η Κρήτη από σημείο σε σημείο, είναι σαν να είσαι σε άλλο. Και ο κόσμος της πάρα πολύ ωραίος. Ναι, ωραίοι άνθρωποι. Έχεις αυτό το που έχουν οι κριτικοί. Γιατί κριτική. Πολύ αγάπη, πολύ μεγάλη πάθος, αγκαλιά και μετά πολύ πάθος. Πολύ πάθος, έχει πάρα πολύ πάθος. Και μου αρέσουν πάρα πολύ κυρακές. Καλό είναι αυτό. Και εμένα μου αρέσουν. Πώς ήταν αυτή η βεντέτα η οικογενειακή? Δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Απλά υπάρχει φήμη αυτή. Δεν ξέρω, ούτε μας έχουν πει, ούτε έχουμε βρει τι έχει ακριβώς συμβεί. Δεν συζητιέται λόγω τραύματος αυτό? Δεν υπάρχει κάποιος ζωντανός από τότε να μας πει τι έχει συμβεί. Μας είπαν ότι έφυγε η οικογένεια για κάποια βεντέτα. Τίποτα περισσότερο. Και γι' αυτό πήγατε στη Ρόδο. Μάλλον. Όπου στη Ρόδο εσύ πήγες δύο φορές νήπιο, γιατί πήγες πρώτα μία χρονιά πριν σε πάρουν, ναι. Γιατί ήσουν κολλημένος με την αδερφή σου. Ναι, με τη μεγάλη μου αδερφή, που έχουμε διαφορά τη μεγάλη μου, 11 μήνες. δεν μπορούσα να την αποχωριστώ και έτσι αναγκάστηκαν οι γονείς μου να παρακαλέσουν το νηπιαγωγείο να με δεχτεί και έτσι πήγα δύο. Νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός που πήγα δύο χρόνια στο νήπιο. Δύο χρόνια νήπιο, τέλειο. Ναι. Γιατί θα είσαι και μικρός και θα σε είχα. Να σου πω, πόσα αδέρφια είστε? Τρία παιδιά, μία μεγαλύτερη αδερφή, μία μικρότερη. Η Λέλα και η Κατερίνα. Άρα εσύ είσαι ο αδερφός. Εγώ είμαι ο μεσαίος, ναι, ο μεσαίος. Είσαι αδυναμία της μαμάς σου. Ναι, μεγάλη. Και έχεις πει ότι η πιο δύσκολη μάλλον στιγμή ήταν όταν έχασες τη μαμά σου. Μαμά, ναι. Ήσουν μικρός. Όχι ακριβώς, ήμουν 23, αλλά όσο και να είσαι. Είχα προετοιμαστεί γιατί υπήρχε. Είχε τον καρκίνο και τη είχαν δώσει 7 μήνες ζωή, αλλά τελικά έζησε 13 χρόνια. Το πάλεψε δηλαδή. Αλλά είχαμε προετοιμαστεί. Αλλά όσο και να προετοιμαστεί. Μία απώλεια είναι μία απώλεια. Ήσουν πολύ μικρός, μωρέ, γι' αυτό. Ναι. Πραγματικά. Και τότε νομίζω έχεις πει ότι κλονίστηκε η σχέση σου με το θείο. Όχι ακριβώς. Είχα πει ότι γιατί. Αυτό το γιατί που λέμε. Γιατί εδώ, γιατί σε εμάς, γιατί στη μαμά, γιατί μέσα στην οικογένεια. Δεν υπάρχει γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Ναι. Θα έρθει η ώρα μας όλοι, εκεί θα πάμε κάποια στιγμή, οπότε... 2 μέτρα θα πάρουμε όλοι. Ναι, αυτό είναι καλό, αφού το ξέρουμε από τη μέρα που γεννιόμαστε. Ναι. Αλλά όσο... Αν το συνειδητοποιήσεις, θα ζήσεις και καλύτερα. Δηλαδή, τους μήνες, τους χρόνους που θα είσαι εδώ, θα το απολαύσεις καλύτερα. Δεν θα τους αφήνεις να πηγαίνουν χαμένοι. Όχι. Ναι. Γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν μας εγγυάται για το αύριο. Ενώ έχεις πει ότι είσαι, πάντα θα είσαι ένα παιδί, έχεις και μια σοφία και μια φιλοσοφία που... Νιώθεις ότι έχεις μια παιδικότητα που την κρατάς προφυλαγμένη? Νομίζω ότι όλα τα αγόρια, όλοι οι άντρες δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Και νομίζω ότι εσείς οι γυναίκες πρέπει να το έχετε κατά νου για να μπορέσετε να ζήσετε καλύτερα στις σχέσεις σας. Να έχετε πάντα στο μυαλό ότι ο άντρας δεν μεγαλώνει. Και ειδικά αν είναι με τη σχέση του, πρέπει να του συμπεριφέρεστε σαν να συμπεριφέρεστε σαν ένα μικρό παιδί. Γιατί όταν εμπιστευτεί ο άντρας, γίνεται πιο παιδί και από παιδί, οπότε... Ναι, και δεν έχει και δεύτερες σκέψεις. Εγώ δηλαδή έχω μεγαλώσει 2 αγόρια και έχω τελείως... αλλάξει την οπτική που είχα για τους άντρες μεγαλώνοντας τα αγόρια, που τα βλέπω και με τους φίλους τους, δεν είναι τα δικά μου αγόρια. Τα αγόρια είναι πάντα αγόρια, είναι πιο τίμια σε αυτό που θα πούνε, πιο συγκεκριμένα, λιγότερο φλίαρα. Εμείς είμαστε πολύ τζιριτζάτζουνα είμαστε και κάνουμε ζόρια. Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται τόσο πολύ, θέλει λίγο ένα... Θέλει και μια αποδοχή, ναι. Ναι, αλλά είναι και το πρότυπο που θεωρείς ότι ο άλλος είναι σοβαρός, σοβαρής ο αυτό. Στην ουσία είναι ένα παιδί που προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο που του δώσανε. Το πρότυπο όμως αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει νομίζω, γιατί οι γυναίκες έχετε γίνει πιο δυναμικές, πιο δυναμικές, οπότε λίγο έχει αρχίσει και τρομοκρατείται το ανδρικό φύλο. Δηλαδή θέλει λίγο μια ισορροπία. Τι να κάνουμε? Να μαλακώσετε λίγο.
τι να κάνω. Να μαλακώσετε λίγο, να αισθανθείτε ότι έχετε παιδιά απέναντί σας και πρέπει να τους φερθείτε ανάλογα. Λες, ε. Ναι. Ναι, νομίζω ότι θα βοηθήσει. Λες, έχεις εμπειρία συγκεκριμένη. Ναι, εντάξει. Όλοι έχουμε. Νιώθουν. Όλοι έχουμε. Υπάρχει ένας τρόμος πολλές φορές. Πώς μάλλον είναι. Ωραία, έλα, γιατί με βοηθάς πολύ. Ωραία. Είμαι εγώ που έχω τη δουλειά μου, την ανεξαρτησία μου, τα παιδιά μου. Όλα καλά μέχρι εδώ. Ναι. Τι μπορεί να σε τρομάξει στη συμπεριφορά μου. Τι μπορεί να κάνω, ας πούμε, να σε κάνω να νιώσεις άβολα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάθε περίπτωση είναι ειδική. Νομίζω ότι θέλει λίγο να απέναντι στις σχέσεις σας, απέναντι στους άντρες, να είστε όχι τόσο δυναμικές. Ενώ το θέλουμε και μας αρέσει αυτό, στη σχέση μας νομίζω ότι θέλουμε να είστε πιο μαμάδες, πιο ερωμένες, πιο συντρόφισσες, με την καλή την έννοια το ερωμένες. Να γιατί μην τον καπελώνουμε με την έννοια, ας πούμε, παράδειγμα λέω για να καταλάβω. Ναι. Θέλω να πάμε να φάμε κάπου και παίρνω και κλείνω εγώ τραπέζι. Ναι. Αυτός τη σπάει. Εμένα όχι καθόλου. Α. Ναι. Σε έναν άλλο θα την έσπαγε. Μπορεί. Mm. Μπορεί. Δηλαδή πρέπει να πετάμε το μπαλάκι στο σύντροφο να κάνει κάποια πράγματα. Να μην του παίρνουμε ρόλους. Ότι ναι, ότι είμαστε κι εμείς χρήσιμοι σε κάποια πράγματα. Ναι. Έγινε και ολόκληρος πανικός πριν παίξαμε ένα βίντεο με τον Σάκη Αρσενίου, τον τραγουδιστή, ο οποίος δήλωσε παντρεμένος και με φρέσκο μπαμπάς, έχουν μωρό, ότι μ' αρέσει και θέλω η γυναίκα μου να μου μαγειρεύει, να με περιποιείται, να περιποιείται το σπίτι μας. Mm-hmm. Έτσι τη θέλω τη γυναίκα. Ναι, αυτό δεν είναι κακό από την άλλη. Από την άποψη ότι καμιά φορά λες και κάποια πράγματα και ίσως στο κόψιμο να ακουστούν κάτι άλλο. Δεν είναι κακό να. Δηλαδή και εγώ μαγειρεύω, αλλά δεν είναι κακό να θέλεις η σύντροφό σου να είναι μαζί σου στο σπίτι και να νιώσεις. Όπως σε μεγάλωσε η μαμά, κακά τα ψέματα. Έτσι μας έχετε μεγαλώσει οι μαμάδες. Οπότε. Εμείς τους εσείς κάνουμε τους άντρες. Εσείς ναι, ναι, ναι. Φταίτε, ό,τι, δηλαδή, ό,τι βλέπετε είναι από γυναίκες φτιαγμένο. Ακριβώς. Δηλαδή, μη μας το παίρνετε μετά πίσω. Δηλαδή, φεύγοντας από τη μαμά και πηγαίνοντας στη σύντροφο, συνεχίστε αυτό που έχετε μάθει ως μαμάδες να κάνετε στα παιδιά σας. Σωστό. Είναι. Πολύ σωστό. Ο άνθρωπος βέβαια είπε ότι εγώ θέλω να είναι έτσι. Και η γυναίκα του είπε ότι θέλει να είναι έτσι. Οπότε δεν είναι κακό. Ναι, δεν είναι κακό αυτό. Είναι, αν τα έχουν βρει μεταξύ τους, δεν είναι. Εκτός από την ιστορία της Παναγίας, λοιπόν, mm-hmm. πώς την είπαμε, ποιος είναι ο τίτλος της ταινίας. Είναι το The Queen of the, στα αγγλικά. The Queen. Δεν είναι ελληνική παραγωγή. Είναι ελληνική παραγωγή, θα γυριστεί στο Μαρόκο, το μεγαλύτερο μέρος. Θα είναι το μεγαλύτερο μέρος στα αγγλικά. Queen of Heart, μου λένε από πάνω. Ναι. Μπράβο. The Queen of Heaven. The Queen of Heaven. Η Βασίλισσα του Παραδείσου. Των ουρανών, ναι. Ποια παίζει την Παναγία. Ακόμα δεν μπορώ να πω. Έλα μωρέ, πες. Δεν μπορώ. Γιατί είναι ακόμα σε συζητήσεις. Α, δεν έχουν κλείσει. Και είναι και πολλά γνωστά ονόματα από την Αμερική και πολύ ξένοι. Τι λες. Ηθοποιοί. Τι ωραία. Θα είναι μεγάλη παραγωγή. Βλέπουμε τον Αγγελόπουλο στη φωτογραφία. Ναι. Είναι γύρω στα 60. Στις 60 Α, έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Όχι, ακόμη. Όχι. Αυτές είναι πλάνα. Εικόνες, ναι, είναι πλάνα από το στούντιο που βλέπουν τα location για να. Και θα πάτε Μαρόκο για τα γυρίσματα. Μαρόκο θα πάει το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας για 60 μέρες περίπου. Θα γίνουν γύρω στις 10 μέρες γυρίσματα εδώ στην Ελλάδα, γιατί θα υπάρχουν και σκηνές στα ελληνικά και σκηνές. Πολύ ωραία παραγωγή. Μακάρι να είμαστε αυτή. Καλά. Και πολύ ενδιαφέρον έχει. Ναι. Θέατρο θα κάνεις για το καλοκαίρι. Θέατρο δεν θα κάνω φέτος, αλλά θα κατέβω στις εκλογές με το. Παπούλι! Με ποιο Με την Πλεύση Ελευθερίας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στα Δωδεκάνησα. Είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνω. Καλή σου επιτυχία. Και. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωστή, μου χάρηκα πάρα πολύ και που σε είδα. Γιατί σήκω να σ' αγκαλιάσω, γιατί έχω να πω στη στήλη την επόμενη. Χάρηκα πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλα. Υγεία. Αυτό, πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.